Μας Μέρσιο στην περιοχή, Χριστοφή με μέτρα φόρα επιχειρεί μακρινό σουτ, εύκολα πάσα στην περιοχή, κατέβασε εκεί το σουτ που γίνεται, τώρα θα πάει μπάλα στα δίκτυα, 1-0 η ΑΕΚ και αντάλλαξαν πάσα στην αντίπαλη περιοχή, ο Λίνσεν ανέμενε και είχε την άνεση να υπάρχουν Χριστοφή η πάσα, Άλβες με τη μία, να η ευκαιρία και θα γίνει το 1-1 το Σκέμπρι. Στο φετινό ποτάθλημα να δούμε εδώ ξανά η μπάλα ίσως και η διευθεία με την αφιβολία να ευνοεί τον επιθετικό, νομίζω πως σε τελική ανάλυση σωστά αφήνει. Παλιά στην περιοχή, δυο παίκτες της Ομόνιας εκεί, εκτελεί στην περιοχή, δεν απομακρύνεται, μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια, θα έρθει τώρα τον γκολ από τον Άλβες που τιμωρεί εκεί την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Άλβες έρχεται από πίσω και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Χαΐμοφ έσωσε την πρώτη φορά. Εδώ η Ομόνια τώρα έχει ευκαιρία. Άλβες πάτημα για τον Χριστοφή με τη μία. Άλβες με τη μία για τον Χριστοφή είναι 3-1. Η παίκτες της Ομόνιας, Χριστοφή πάσα για τον Άλβες. Μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι στο δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση. Χριστοφή, κεφαλιά, ούτε τώρα. Σφυρίζει ο κύριος Αναστασίου, εκτελείοντα Σίλβα, Μορέιρα θα σώσει. Σουάρες τελικά, περνάει μπάλα. Σωστές ενέργειες της λύσης στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστοφή πάει να τα κάνει όλα μόνος και βγαίνει απέναντι από το Χαϊμόφ. Ούτε τώρα θα τελειώσει το παιχνίδι. Που δεν είδε το Φαντάι, καλά επιμένει, κερδίζει. Σουτ, δοκάρι, δεύτερο για την Ομόνια. Τσάντο που κερδίζει από την κόντρα, ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Μπακούρα έχει σφυρίξει. Κύριος Αναστασίου που έβαλε το χέρι και δείχνει κόκκινη κάρτα στον Γκρέγορ Φαντάικ. Δεν είναι ξεκαθαρό, εδώ ίσως η κάμερα μας βοηθήσει. Στο πέσιμο δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Στην συνέχεια, ναι, σηκώνει το Φαντάικ, νομίζω κάνει μια κίνηση, ένα πάτημα εκεί. Έχει και πάλι ευκαιρία, περιμένει ο Άλβες μόνος. Να δούμε αν θα γίνει τώρα το 3-1. Περνάει για το Χαΐμοφ, έχουμε πέναλτι. Εδώ, εκτελώντας το πέναλτι και σκοράροντας το 3-1, το τρίτο γκολ. Τελευταία τυπικής διαδικασίας λεπτά, ο Παύλου εδώ έχει ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Αλαμπή δεν θα του το επιτρέψει. Και πάει μπροστά με τον Ρουσά, που είναι στην περιοχή πλάγια. Δοκιμάζει το σούτ, εξαιρετικό, αλλά εξίσου θετική και η αντίδραση από τον Χαΐμο.